Freefall, η ανατροπή. Ουφ, πάλι Freefall. Το Free Fall επιστρέφει και φέτος θα μας παντρευτείτε. Ουφ, βαριέμαι ρε Κώστα. Ανέβασέ με. Μια go no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We go fly. Guidance. Guidance. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Capcom. We're go fly. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's entertainment. Ghostbusters. Free fall, η ανατροπή. Το free fall δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη. Free fall. Ο ρυθμός της Θεσσαλονίκης by Κώστας Μάντζιος. Θέλω χειροκρότημα γιατί σου αγόρασα κάτι καλό το παιδί τώρα, να θυμάσαι λίγο πριν. Και εσύ κύριε καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Free Fall ζωντανά σήμερα, πέμπτη βράδυ. Πόσο έχουμε, 12 Μαρτίου. Άρα αύριο έχουμε Παρασκευή και 13. Μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε Νάσο Γουμενίδη από Αθήνα. Έχουμε Γιώργο Λεμπέση που έρχεται στο στούντιο της TV100 με το δικό σας χειροκρότημα. Και βεβαίως, τη φίλη μας τη Λιόλου, πώς τη λένε στο μικρό. Κατερίνα Λιόλου που έρχεται και αυτή από Αθήνα με το αεροπλάνο και έρχεται γρήγορα τροχάδι. Έρε και να έχει κίνηση πάνω, τι θα γίνει. Η Κατερίνα Λιόλου που έχουμε να σας πούμε, ναι, την έχετε γνωρίσει από το The Voice, αλλά η πρώτη εμφάνιση είχε κάνει εδώ στο Free Fall. Πού να ήταν, άραγε, η πρώτη εμφάνιση. Που δεν ήσουν εσύ, ναι, ήταν η πρώτη σεζόν που βγαίναμε από την FM 100 και ταυτόχρονα από την TV 100. Δεν ήμουν, αλλά ξέρω ότι φορούσε. Μην το λες στον αέρα, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Ο Χρήστος είναι στην παρέα μας για τις μουσικές επιμέλειες. Γεια σου Χριστό, τι κάνεις? Γεια σου, χαίρομαι πολύ που βρίσκεται εδώ. Για κάνε α. Α. Εντάξει. Την κατάπια, την κατάπια μας, ούτε μας τύχα πριν. Μπράβο. 2-31-0-261-100. Θέλω τώρα να πάρετε τηλέφωνο για να αρχίσουμε να δούμε τα δώρα. Καταρχήν είναι πέμπτη βράδυ που σημαίνει ότι, ότι θα κάνουμε την κλήρωση για το MLS. Ένα εκπληκτικό MLS, το βλέπετε άλλωστε. Σήμερα θα γίνει κλήρωση. Όσοι παίρνετε τηλέφωνο, μπαίνετε στην κληρωτήτα του Free Fall. Τι έγινε, παιδιά? Και θα γίνει δικό σας. Το MLS ID το Crystal Max θα γίνει δικό σας με ένα απλό τηλεφώνημα. 2-31-0-261-100 ή αλλιώς με ένα απλό like στο Facebook Free Fall και ενώ Κώστας Μάντζιος. Αστική χρέωση. Παίρνεις τηλέφωνο τώρα, μας λες καλησπέρα και τα λοιπά. Τι ωραίο κινητό, δεν θέλω να το αποχωριστώ. Είναι φοβερό, δες το, άνοιξε το. Το είδες από μέσα πώς είναι. Είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ροζ, έχει ένα πολύ ωραίο χρυσόψαρο που κρατάει ένα γλυφιτζούρι. Δεν θέλω να σας το δώσω. Σιγά μην καλέσετε. Πα. Είπαμε να το κάνεις, να το πουλήσεις, αλλά όχι τόσο. Πόσο προστάρε, παιδιά, θα πω στην κάμερα σε λίγο. Πολύ ωραίο το κινητό. Τι ωραίο. Μην ξεχνάτε, θα γίνει η κλήρωση για το καλάθι της οικοκυράς από τα ελληνικά μάρκετ. Όσοι παίρνετε και μας λέτε μια καλησπέρα, έτσι, μπαίνετε στην κληρωτήτα του Free Fall. Τα ελληνικά μάρκετ και σήμερα είναι στην παρέα μας. Γύρω στις 9 και 5 θα πάρω τηλέφωνο να δω αν, αν μας βλέπετε. Αν μας βλέπετε, Βαγγέλη, θα το κερδίσετε. Αν δεν μας βλέπετε, Βαγγέλη, δεν θα το κερδίσετε. Βαγγέλη. Βαγγέλη. Ναι, σας βλέπουμε, σας ακούω, Κώστα. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη. Αυτό ήθελα από σένα. Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε, ρε, Βαγγέλη, μην φεύγεις τώρα. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Από πού παίρνεις τηλέφωνο? Νεάπολη. Νεάπολη. Κάτω από το ρολόι.
Κάπου εκεί κοντά. Βαγγέλη, σήμερα είναι βραδιά Αστέρ Σίνεμας. Είναι πέμπτη βράδυ. Καινούργιες ταινίες βγαίνουν στις μεγάλες σκοτεινές αίθουσες των Αστέρ Σίνεμας. Βλέπεις απέναντι η Νέσα έχει πάρει το καινούριο πρόγραμμα το Στέρ, μόλις βγήκε. Πολύ ωραίο πρόγραμμα και καινούργιες ταινίες, ταχτοπούτα και πολλές άλλες. Αλλά μην ξεχνάτε, το όμορφο αγόρι είναι πάντα εκεί. Παίρνετε το κινητό στο τάμπλετ, βγάζετε μία selfie, τυποστάρετε στο Facebook, στο Free Fall και ενώ ο Κώστας Μάτζιος και αυτόματα κερδίζετε διπλή πρόσκληση σε όλη την Ελλάδα. Εσείς που μας παρακολουθείτε μέσω TTV, μέσω TV100.eu. Τώρα εσύ, Βαγγέλη, αν θες να διεκδικήσεις μία διπλή πρόσκληση από τα Αστέρ Σίνεμας, θέλεις? Βεβαίως, εννοείται. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ποια είναι η εκπομπή που ασχολείται με την Eurovision? Εμείς. Δεν χρειάζεται απαντήσεις. Εμείς. Πάμε να δούμε λοιπόν, θα κάνουμε μια ερώτηση σχετικά με την Eurovision, γιατί ξέρουμε ότι και εσύ, Βαγγέλη, πέμπτη βράδυ ασχολείσαι με την Eurovision. Έτσι δεν είναι? Όχι, ένα σημείο, ναι. Μπράβο, Βαγγέλη. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι στα 43. Στα 43, συγχαρητήρια, Βαγγέλη, και ασχολείσαι με την Eurovision. Μπράβο, Βαγγέλη. Πάμε να δούμε, παρακαλώ, το πρώτο μέρος από το βίντεο. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Αν απαντήσεις σωστά, η πρόσκληση δική σου. Play. Αυτή ήταν η Ιωάν Βαγγέλη, δεν ξέρω, το θυμάσαι? Ναι, ναι, το θυμάμαι βέβαια. Το 2003 έχω να σου πω, σε αυτόν εδώ το σταθμό στην TV 100 είχαμε κάνει την εκπομπή χαλαρά. Ναι. Και η Ιωάν είχαν έρθει, παιδιά, είχε γίνει χαμός. Δεν ξέρω, κανείς το θυμάται, στάνταρ. Είχε κλείσει όλος ο δρόμος από κάτω το Λευκό Πύργο. Για τους Ιωάν. Για τους Ιωάν. Έτσι. Κι όμως, παιδιά, για τους Ιωάν, έτσι. Άλλες εποχές εντελώς. Εγώ τι ρωτάω τώρα. Ποια θέση πήραν οι Ιωάν στην Eurovision όταν κατεβήκανε? Η Νέσα θα σου δώσει τρεις επιλογές. Λοιπόν. Την τέταρτη, την έκτη ή την όγδοη? Την τέταρτη, την έκτη ή την όγδοη? Λοιπόν, την τέταρτη θα την αποκλείσω. Μπράβο. Καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις. Πάμε λοιπόν. Επομένως είμαστε ή στην έκτη ή στην όγδοη. Μπράβο ρε Βαγγέλη, περίμενα να πάρω λίγο βοήθεια κοινού. Χρήστο, καλό Χρήστο. Έκτη ή όγδοη? Λαλίστα. Έκτη. Έκτη. Το κοινό τι λέει, έκτη ή όγδοη? Όγδοη. Έκτη ή όγδοη? Λοιπόν, εγώ θα πω όγδοη. Πάμε για απάντηση. Κρίμα ρε Βαγγέλη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μπαίνει στην κλήρωση και για τα ελληνικά μάρκετ και για το κινητό που θα γίνει σήμερα το βράδυ, εντάξει? Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ Κώστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια, σε λίγο Γιώργος Δεμπέσης, σε λίγο Κατερίνα Λιόλου στην παρέα μας, σε λίγο Νάσος Γουμενίδης, γιατί η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα ξεχωριστή για το διαδίκτυο. Έτσι δεν είναι, Νέσα? Παγκόσμια ημέρα κατά της λογοκρισίας στο διαδίκτυο. Και ποιος είναι ο ειδικός να μας μιλήσει γι' αυτό? Ο Νάσος Γουμενίδης. Ο Νάσος Γουμενίδης. Μέχρι τότε όμως, εγώ θα ήθελα να πάμε. Μέχρι να ετοιμαστούμε με τον Νάσο Γουμενίδη, θα ήθελα να πάμε σε ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με την... ωραία, πάμε για παιχνίδι. Και ετοιμάστε μου τον Νάσο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να τον δω. Γεωργία, τι κάνεις? Γεωργία, έπεσε η γραμμή? Δεν πειράζει, μάλλον έπεσε η γραμμή. Άμα ακούς Γεωργία, έχει καλός. Δεν με ακούει Γεωργία, δεν πειράζει. Πάμε να θυμηθούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά συγκροτήματα που πήρανε μέρος στην... Έχω τη Γεωργία πάλι. Ναι, Γεωργία, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω και σε βλέπω. Ρε σε Γεωργία, τόση ώρα θέλω να πάω να δω τα συγκροτήματα του Eurovision. Ναι. Αλλά δεν πάω. Γεωργία, από ποια περιοχή παίρνεις τηλέφωνο? Από Βέρεια. Από Βέρεια. Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 55. 55, διαβάζετε και ανάποδα, κυρίες και κύριοι. Κρατήστε το αυτό. Η Γεωργία, η οποία είναι μια νοικοκυρά, από ό,τι ξέρω. Ναι. Που μεγαλώνει δύο παιδιά. Τρία παιδιά. Έχω. Τρία παιδιά, πολύτεκνη Γεωργία. Συγχαρητήρια, με τον ίδιο άντρα έχω να σας πω. Τρίτεκνη. 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 Ναι, δεν έχουν γίνει πολύτεκνη, τρίτεκνη.
Νομίζω είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όχι, αλλάξε νομοθεσία. Όχι, είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Δεν ξέρω. Την άλλαξε ο Κώστας την. Τρίτεκνη δεν είμαστε εμάς πολυτεκνή. Τρίτεκνη. Λοιπόν, ως τρίτεκνη που είσαι, πέρα το ότι διεκδικείς το κινητό και το καλάθι, πάμε να κερδίσεις και προσκλήσεις τουλάχιστον τα παιδιά σου να έρθουν να δουν μια ταινία από τα Αστέρ Σίνεμα, εντάξει. Είσαι έτοιμη. Ναι. Πάμε λοιπόν, θα δεις πάλι κάτι από την Eurovision. Πόσο ασχολείσαι με την Eurovision, πόσο πολύ ασχολείσαι. Το Κωνσταντινό Χριστοφόρου θα δεις. Με την Eurovision. Εμείς θα σε βοηθήσουμε εμείς εδώ. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν στο Κωνσταντινό Χριστοφόρου. Το θυμάσαι. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό δείγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Κωνσταντινό Χριστοφόρου και μετά θα σε ρωτήσουμε κάτι. Φύγαμε. Ναι, ναι. Πρέπει να σκεφτείς την απάντηση πριν σου κάνω την ερώτηση. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι η ερώτηση? Είναι η ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Πώς λέγεται το τραγούδι που ακούσαμε? Έτσι, το οποίο πήγε με την Κύπρο. Πώς λέγεται το τραγούδι που ακούσαμε? Το 2005. Ναι. Πώς λέγεται το τραγούδι που ερμήνευσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου? Στη συμμετοχή έλα. Του. Πώς. Έλα. Ξαναπες το δύο φορές. Έλα. Έλα. Πάμε για την απάντηση. Για Έλα, come baby, κυρίες και κύριοι, με ένα χειροκρότημα και δείσετε διπλή πρόσκληση από τα Αστέρ Σίνεμα. Φιλιά πολλά, bye, γεια σας. Ωραία. Κρατήστε το όνομα παρακαλώ στο control, κρατήστε το όνομα. Πάμε κατευθείαν στον Νάσο Γκουμενίδη. Νάσο, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Τι, καλό στον Νάσο, πού βρίσκεσαι? Πού βρίσκομαι? Βασικά με πετύχατε έξω, είχα πάει Κολωνάκι για κάποια ραντεβού σε ένα δικηγορικό γραφείο. Το Βαρουφάκι και... το παιδικές. Το Βαρουφάκι, όχι, δεν με λένε Μενεγάκι και εμένα, ούτε έχω τρέσες για να τον πετυχαίνω στον δρόμο. Απλώς, ξέρεις τι γίνεται. Μωρέ, ήμουν σε ένα δικηγορικό γραφείο λίγο πριν που με πήρατε. Ναι. Και λέω, κάτσε να πάω κάπου που να είναι πιο ευάερα, ευήλια. Συνεννοήθηκα και με το σκηνοθέτη μου, είπε ότι είναι λίγο, ξέρεις, λίγο μουντό το φως. Ναι. Οπότε ήρθα σε κάτι πολύ φωτεινό. Καταλαβαίνεις, έναν χώρο που μοιάζει και με στούντιο, αλλά δεν είναι στούντιο. Για να μπορεί η εικόνα τουλάχιστον να έχει μια ποιότητα α, ας πούμε, εκεί στην Ατελιέ μου φαίνεται εμένα. Σαν ατελιέ μου φαίνεται, Νάσο. Μας παραπλανεί η εικόνα. Δεν είναι, είναι, κοίταξε, να σας πω τι είναι. Είναι το άντρο ενός εκ των κορυφαίων νέων, γιατί πάντα νέος είναι αυτός. Τώρα πώς καταφέρνει. Αυτός πρέπει να έχει κάνει έκχυση βλαστοκυτάρων μικρός. Διαφορετικά δεν εξηγείται το πράγμα. Ο κύριος Γαρουφάκης περνάει. Λίγο να το χαιρετήσουμε. Έχω έρθει στο ατελιέ, στο μαγαζί του Βασίλειου του Κωστέτσου. Άρε Βασίλειε! Χειροκρότημα, πού είναι ο Βασίλειος, το δούμε! Βγω στην TV 100, λέω στο φίλο μου τον Μάτζιο και μου λέει έλα, έχω καλά φώτα, μου λέει, έλα. Αυτό, ξέρεις, είναι... Πού είναι ο Βασίλειος, είναι... Είναι δίπλα, είναι δίπλα μου. Θα μας πει μια καλησπέρα. Περίμενε τώρα γιατί κάνει κάτι με το Instagram, κάτι μας τραβάει την ώρα που βγαίνουμε πάλι. Μπράβο! Αυτό το λοιπόν, αγόρι, μέχρι, αυτό μέχρι το ο Βασίλης Κωστέτσος να δει στην παρέα μας, Νάσο, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα, η Νέσα. Κατά της λογοκλησίας στο διαδίκτυο. Κατά της λογοκλησίας στο διαδίκτυο. Είναι. Εσύ είσαι μέρα νύχτα μέσα στο διαδίκτυο. Μια με τον Κώστη. Εμένα είναι δουλειά μου ρε φίλε το διαδίκτυο, αλλά θα σου πω κάτι. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα και λίγο άτυχοι μαζί, γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι κατ' επίφαση το ότι υπάρχει ελευθερία στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία στο διαδίκτυο. Υπάρχει πάρα πολύ ασυδοσία, δεν υπάρχει μέτρο στο διαδίκτυο. Εγώ διαφωνώ με τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν περιορισμούς και με τις χώρες αυτές που για αυτόν τον λόγο και έχει θεσπιστεί συγκεκριμένη μέρα από την Παγκόσμια Ένωση Ρεπόρτερ σε όλο τον κόσμο. Ναι. Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια, πλαγίως, όπως θέλετε, με την στέρηση της ελευθερίας του λόγου, πόσο μάλλον του δημοσιογραφικού λόγου, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο δημοσιογράφος τι κάνει, καταγράφει τα δημόσια, άρα είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στον κόσμο που τον παρακολουθεί και τον ακούει την αλήθεια. Από την άλλη όμως, έχω, ξέρεις, μία μικρή ένσταση σε όλη αυτή την... Πώς να το πω τώρα, την αλήθικη, την χυδαία ανωνυμία που υπάρχει στο διαδίκτυο, που ο καθένας μπορεί είτε να φτιάξει ένα προφίλ, είτε να φτιάξει ένα blog με την επίκληση του δημοκρατικού λόγου και της ελευθερίας και να σπηλώσει προσωπικότητες, χαρακτήρες, ανθρώπους. Ρε Νάσο, πώς τα λες εσύ, ρε παιδιά, χειροκροτήστε τον Νάσο, ρε. Ζωγραφίζει σήμερα, ζωγραφίζει το αγόρι. Μάλλον βοηθάει.
Να σου πω κάτι, Κώστα, δεν είναι ότι. Είναι η καθημερινότητά μου αυτή. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι ότι ζωγραφίζω. Δηλαδή, εγώ γράφω αιχμηρά, αλλά γράφω και το όνομά μου από κάτω. Λέγανε οι παλιότεροι ότι την υπογραφή σου και το. Ναι, TV 100 κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε. Και το κινητό σου και το κινητό σου. Το κινητό σου, έχεις δίκιο. Πρέπει να ξέρεις που το βάζεις. Έτσι. Εγώ λοιπόν το βάζω, την υπογραφή μου εννοώ πάντα, τη βάζω με το κόστος του να έχω μια μοναχικότητα και όχι μια μοναξιά στη δουλειά μου. Γι' αυτό σε αγαπάνε και πολύ, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε για αυτό που κάνω και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν με γουστάρουν μία. Δικαίωμά τους, έτσι. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Είναι ειλικρινής όμως. Αντιθέτως, ανθρώπους που μας κάνουν κριτική, αν έχει επιχειρήματα, είναι και καλό γιατί γινόμαστε και καλύτεροι. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, ούτε κομπλεξισμούς έχω αν με αγαπάνε ή όχι, ούτε δημόσιες σχέσεις κάνω. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι την αναγκαιότητα του να θεσπιστεί κάποια στιγμή μια νομοθεσία για το διαδίκτυο, για να μπορεί και ο καθένας και ασφαλής να νιώθει, αλλά και την άποψή του όταν την λέει, ακόμα και ανώνυμα, να μπορεί κάποιος όταν νιώθει ότι τον θίγουνε ή ότι τέλος πάντων του προσβάλλουν την οικογένειά του, τη γαλήνη του ή του δημιουργούν προβλήματα, να μπορεί και αυτός να πάρει τα μέτρα του για να καλυφθεί πίσω από τις όποιες νομικές διαδικασίες υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι. Εσείς εκεί στο μεγάλο χωριό και ειδικά στο Κολωνάκι που βρίσκεστε, περνάνε όλο και κάποιος υπουργός θα περάσει από δίπλα σας. Χαιρετήκαμε τώρα για τους υπουργούς που θα περάσουν από δίπλα μας ή από πλάι μας. Δεν μας νοιάζει. Δεν τους πιάνετε εκεί να τους πείτε να βγάλουν καμιά νομοθεσία τέτοιου είδους. Και να ποιος είναι. Να τον δούμε. Πιο κοντά, παρακαλώ, πιο κοντά. Πιο κοντά, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε και χάσαμε και τον ήχο. Τρώμαξε τόσο πολύ το Skype. Λίγο πιο κοντά να έχει την καλοσύνη να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το κάδο που βγάζει ο Βασίλειος Κοστέτσος. Α, είναι ο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι ρε παιδιά. Α, σε χάσαμε λίγο, Νάσο. Εγώ δεν σας ακούω. Ωραία. Κλείνοντας, επειδή πραγματικά τα είπαμε πολύ ωραία, θέλω τον Κοστέτσο να μας πει μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Και κατά δεύτερο να μου πεις τι γίνεται με τον Αντένα, γιατί η βόμβα τώρα θα εκραγεί. Μας φέρνει κάτι πράγματα. Ο Κοστέτσος φέρνει πράγματα, το χάνουμε δυστυχώς. Δεν έχουμε καλό ήχο. Θέλουμε να τον δούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν πειράζει. Ευελπιστούμε να το δούμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το που μπήκε ο Βασίλειος Κοστέτσος μέσα. Καταλαβαίνετε ότι τρελάθηκε το Skype. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάσο. Μέχρι τότε, 2-31-0-261-100 πρέπει να φύγει το κινητό της MLS οπωσδήποτε σήμερα. Πρέπει ένα εκπληκτικό κινητό. Τα παιδιά είναι έτοιμα, θα βγουν σε λίγο. Ένα εκπληκτικό κινητό από την MLS που σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη με ένα τηλέφωνο τώρα στο 2-31-0-261-100. Έτσι, θα φύγει αυτό το υπέροχο κινητό της MLS, IQ Talk Designs. Θα γίνει δικό σου με ένα απλό τηλεφώνημα. Τηλεφωνήστε τώρα και διεκδικήστε το 2-31-0-261-100. Σε λίγο έχουμε τα αγαπημένα μας φιγκούρα με μια φοβερή και τρομερή προσφορά. Για ο δημοσιογράφος Βαρσάμις είναι εδώ στην παρέα μας. Εμείς μέχρι τότε για να υποδεχτούμε τα φιγκούρα και κυρίως οι γυναίκες που μας παρακολουθούν, έχετε μια φοβερή προσφορά. Πάμε να συναντήσουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της Eurovision. Θυμάστε κανένα? Χρήστο, θυμάστε κανένα? Εγώ θυμάμαι. Ελληνικό, τους εκείνους που βάλατε το ACG, ποιο? Τον εκείνο και εκείνο μάλλον. Ο Ρακιτζής, πώς το λέω. Σ' αγαπώ, ACG. Σ' αγαπώ, ήτανε one man show αυτό, απορρίπτεται το νέος. Δεν ήτανε τέτοιο. Ζωήτσα, θυμάσαι τίποτα? Τα τέρατα, βρε Κώστα. Πάμε να θυμηθούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά συγκροτήματα που λάβαν μέρος στην Eurovision και επιστρέφουμε με τα αγαπημένα μας φιγκούρα.
Εσείς το ζητήσατε, εμείς πολύ πολύ απλά το κάνουμε πράξη. Μας ζητήσατε Eurovision, πιστεύω ότι χορτάζεσατε από Eurovision. Σε λίγο έχετε ο Γιώργος Δεμπέσης, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου στο Free Fall. Θα πάρουμε τηλέφωνο να δούμε αν βλέπετε Free Fall. Ωστόσο όμως, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο μέσα από τα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Φιγκούρα. Καλησπέρα στην παρέα που έχω εδώ. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Κώστα. Και βεβαίως η διαιτολόγος μας, γιατί μου διαφεύγει λίγο το όνομα εμένα. Η κυρία Τσιάντου είναι μέλος της ιατρικής ομάδας των Φιγκούρα Κλίνικα. Της επιστημονικής ομάδας των Φιγκούρα. Ακριβώς. Που πραγματικά κάνετε θαύματα, έχω να σας πω. Και κάνοντας μια φόρτα στη Τσιμισκή, πάρα πολλοί κόσμοι μου λέει για τα Φιγκούρα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τι δίνουμε σήμερα, τι προσφορά δίνουμε σήμερα. Σήμερα θα δώσουμε μια πραγματικά καταπληκτική προσφορά για όλες και τις φίλες και τους φίλους που θέλουν να αδυνατήσουν και όχι μόνο, που θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα του σώματός τους, να απαλλαγούν από την κυταρίτιδα και από το τοπικό πάχος, μπορούν να καλέσουν από τώρα στα Φιγκούρα στο 2310-24-24-29 και θα έχουν τη δυνατότητα μόνο με 9 ευρώ να κάνουν 12 συνεδρίες αδυνατίσματος, 6 στην κατάλληλη θεραπεία από τις πάρα πολλές θεραπείες που διαθέτουν τα Φιγκούρα και 6 συνεδρίες για διατροφή. 6 συνεδρίες λοιπόν και 6 με 9 ευρώ αρκεί να καλέσουν στο 2310-24-24-29. Με απλά μαθηματικά δηλαδή, αυτό το οποίο δίνεται δεν κοστολογείται ούτε καν στο μισό ευρώ σχεδόν, έτσι. Μιλάμε ότι με 9 ευρώ 6 συνεδρίες και 6 διατροφές μόνο. Και όταν λέμε διατροφές, αγαπητοί μου, τι εννοούμε? Εννοούμε μία πλήρη κατάρτιση του διαιτολογίου του ανθρώπου. Έχουμε και πλάνα από ό,τι με ενημερώνω το κοντρόλ σήμερα που σας διακόπτω. Μπορούμε να βλέπουμε και ταυτόχρονα πώς μπορείτε να δυνατήσετε εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο τώρα και μόνο τώρα στα Φιγκούρα, στο 24-24-29. Ναι. Μπορώ να συνεχίσω, ευχαριστώ πολύ. Μία πλήρης κατάρτιση του διαιτολογίου του ατόμου μετά από έναν πλήρη έλεγχο στο ιατρικό του ιστορικό. Και πραγματικά είναι μία μεγάλη ευκαιρία τόνωσης του μεταβολισμού, διότι πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν πολλές ώρες στα γυμναστήρια με πολύ μικρό αποτέλεσμα. Έτσι, νομίζω ότι είναι μία πραγματική ευκαιρία να δει κάποιος έτσι γρήγορα αποτελέσματα και να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη άφοβα. Όταν λέμε για τόνωση του μεταβολισμού, τι ακριβώς εννοούμε? Όση ώρα τα φρυφολάκια παίρνουν τηλέφωνο στο 23 10 24 24 29, εκεί παίρνετε και όχι στην TV100. Από τώρα, από αυτή τη στιγμή και για περίπου μία ώρα ισχύει η προσφορά. Όταν λέτε τόνωση, τι εννοείτε? Εννοώ ότι πολλές φορές ο οργανισμός μας έχει μπλοκάρει από τοξίνες, κατακρατήσεις που πολλές για πολλά χρόνια κάποιοι άνθρωποι λόγω κακού συνδυασμού των τροφών, πολλές φορές τα λιπαρά οξέα, έτσι, τα αναψυκτικά, γενικά όλες αυτές οι θερμίδες κατακροτώνται στον οργανισμό μας και με αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο μπλοκάρεται ο μεταβολισμός μας και υπάρχει στασιμότητα βάρους. Πηγαίνουμε λοιπόν στα Φιγκούρα, ξεμπλοκάρει ο μεταβολισμός, αλλάζει η ψυχολογία μας, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά Χρήστο, με αυτές τις 6 συνεδρίες αδυνατίσματος, τι ακριβώς θα κάνουμε ερχόμενοι στην Φιγκούρα, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στις Σέρες? Με αυτές τις 6 συνεδρίες θα υποστηρίξουμε τον κάθε άνθρωπο στο σημείο που πραγματικά έχει ανάγκη. Αν το πρόβλημα είναι ο μεταβολισμός του, θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τον μεταβολισμό του. Αν το πρόβλημα είναι η κυταρίτιδα, θα προσπαθήσουμε και θα καταφέρουμε να τη διασπάσουμε, να τη βελτιώσουμε, η εικόνα της να γίνει πάρα, πάρα πολύ καλύτερη. Γενικότερα, τα Φιγκούρα διαθέτουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει παγκοσμίως, θα τολμήσω να πω, Κώστα. Είμαστε το μοναδικό Ινστιτούτο που παρακολουθεί συνέχεια τις εξελίξεις στην κοσμετολογία, στα καινούργια μηχανήματα ιατρικής αισθητικής που υπάρχουν, αλλά και συμβατικής ιατρικής. Συνεχώς στελέχη της εταιρείας βρίσκονται στις μεγαλύτερες εκθέσεις που υπάρχουν παγκοσμίως.
Πρόσφατα. Ανανεώνεται συνέχεια ο εξοπλισμός. Ανανεώνεται συνέχεια. Πριν λίγες μέρες έχουμε ξεκινήσει και καινούργια θεραπεία, την Sam Plexus, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες μέσω της εκπομπής σου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολύ ποικίλη και σύγχρονη τεχνολογία όπου κανείς μπορεί να λύσει το πρόβλημά του 100%. Εν πάση περιπτώσει, στα φιγκούρα σίγουρα μπορεί να βρει λύση στο πρόβλημά του, έτσι. Έρχεται δηλαδή κάποιος, τον ζυγίζουμε, κάνουμε τη λιπομέτρηση, με την βοήθεια της ιατρικής ομάδας βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε ατόμου και πού ουσιαστικά χωλαίνει και δημιουργείται το πρόβλημα είτε του βάρους είτε γενικότερα της εμφάνισης και του τοπικού πάχους. Και έτσι λοιπόν επεμβαίνουμε, επιλέγουμε τις κατάλληλες θεραπείες, τα κατάλληλα μηχανήματα και κατορθώνουμε να έχουμε αυτά τα πραγματικά καταπληκτικά αποτελέσματα, Κώστα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνετε τους ανθρώπους να αισθάνονται πολύ άνετα. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγο παραπανίσια κιλά, βεβαίως, μπαίνουν στα φιγκούρα και πραγματικά αλλάζει η ψυχολογία τους κατευθείαν. Είναι αληθινές μαρτυρίες που δεχόμαστε κι εμείς μέσα από την εκπομπή. Βεβαίως, και μιας που είπες μαρτυρίες, Κώστα, οι φίλες και οι φίλοι που οι περισσότεροι πλέον διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να πληκτρολογήσουν την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το site μας, το www.figura.com.gr. Και όπου εκεί μπορούν να δουν και πάρα πολλές πληροφορίες για όλες τις θεραπείες που προσφέρουμε, αλλά μπορούν να δουν και τις μαρτυρίες μελών, ανθρώπων Θεσσαλονικιών, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα καταστήματα που διαθέτουμε, οι οποίοι παρουσιάζουν τη μαρτυρία τους. Πώς γνώρισαν τα φιγκούρα, πώς ήρθαν κοντά μας, πώς χάσανε τα κιλά τους ή λύσαν όποιο πρόβλημα τους απασχολούσε, αλλά κυρίως πώς το διατήρησαν, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Καθώς βλέπουμε και πλάνα για το τι θα κάνετε κι εσείς, παίρνοντας τώρα ένα τηλέφωνο στο 24-24-29 με 2-31-0 μπροστά, Χρήστο, τι προσφορά δίνουμε σήμερα? Δίνουμε προσφορά για 6 συνεδρίες αδυνατίσματος μαζί με 6 συνεδρίες για διατροφή, 12 συνεδρίες συνολικά, μόνο με 9 ευρώ, αρκεί να καλέσουν οι φίλες και οι φίλοι στα φιγκούρα στο 2310-24-24-29, είτε πρόκειται για το κατάστημά μας στη Θεσσαλονίκη, στη Μητροπόλεως 19, είτε για τα υπόλοιπα καταστήματά μας στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στα δύο καταστήματα στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και στο Πεδίο του Άρεως. Η προσφορά 231, είναι πραγματικά ασύλληπτη. Είναι ασύλληπτη, 2310-24-24-29. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση μέσω της εκπομπής και γι' αυτό την επαναλαμβάνουμε και σήμερα για να προλάβουν όλοι να έρθουν κοντά μας, να μας γνωρίσουν και να δουν ότι πραγματικά μπορούμε να δώσουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούν. Και κλείνοντας, όσο εσείς τηλεφωνείτε στο 24-24-29, τώρα παίρνετε τηλέφωνο και αν δεν το θέλεις εσύ, δώσ' το στην κοπέλα σου. Φυσικά. Αν δεν το θέλει η κοπέλα σου, στη μαμά, στην πεθερά, κάπου, δεν γίνεται. Σε οποιοδήποτε πρόσωπο αγαπάμε και νοιαζόμαστε, μπορούμε να καλέσουμε στα φιγκούρα, να κατοχυρώσουμε την προσφορά και να το προσφέρουμε σαν δώρο. Εγώ πάντως να σου πω κάτι, Χρήστο, με 18 ευρώ έχω τακτοποιήσει δύο φίλες μου, τις έχω σε εκκρεμότητα, έτσι απλά. Δηλαδή με τέτοια προσφορά πραγματικά δίνεις χαρά στους ανθρώπους. 24-24-29, κλείνοντας και απευθύνομαι στην κυρία της παρέας, είναι η κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσει κάποιος δίαιτα? Φυσικά, εν ώψη του καλοκαιριού, πόσο μάλλον επιβάλλεται. Mm-hmm. Και είναι ένα πραγματικό δώρο υγείας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα δώρο υγείας. Και κάντε ένα δώρο υγείας στον εαυτό σας ή στους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάτε, αρκεί να πάρουν τηλέφωνο, Χρήστο. Αρκεί να τηλεφωνήσουν στο 2310-24-24-29, 6 επισκέψεις για αδυνάτισμα ή για καταπολέμηση του τοπικού πάχους ή της κυταρίτιδας, 6 συνεδρίες για το κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής και όλα αυτά μόνο με 9 ευρώ, φίλες και φίλοι. 2310-24-24-29. Ευχόμαστε να πάρετε τηλέφωνο όλοι σας, όσοι το έχετε ανάγκη, αλλά όσοι θέλετε να κάνετε και δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα φιγκούρα. Και εμείς ευχαριστούμε καλά για τη φιλοξενία. Θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα. Τώρα με εσάς δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη το φρυφολάκι στη γραμμή, Τζον. Αν είναι τόση ώρα, περιμένει. Πάμε, okay, δεν περιμένει, πάμε για σύντομο. Όταν λέμε σύντομο στο Free Fall, εννοούμε κατά δεκάλεπτο. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω με Γιώργο Λεμπέση, που εμφανίζεται αποκλειστικά σήμερα στο Free Fall και το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, με Κατερίνα Λιόλου, με Τρέχα Φέρε, με το καλάθι της οικοκυράς, με το κινητό της MLS, με τα Αστέρ Σίνεμας. Τι άλλο θα σου πω? Α, θα σου δείξω και λίγο φάτσα μου, γιατί το έχεις ανάγκη. Πάμε για διαφημίσεις. Πάλι Free Fall. Το δικό μας τάρμα έχει να κάνει με φιλανθρωπικό σκοπό. Όταν τα βράδια η πόλη είναι άδεια, μυρίζει το άρωμά σου, λέει ο ποιητής.
Δείτε βρε, θα κάψουν όλα τα μπουκάκια. Φτάσαμε στην Έντεσα, βγάζουμε φωτογραφία. Ήρθα σε ένα παλάτι, αλλά σε τι παλάτι ήρθα? Το παλάτι των Ερπετών. Μας έπιασε η βροχή στην Έδεσα. Here we go, it's better now, feel better now. Summer. Free fall. Το free fall δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη. Free fall. Ο ρυθμός της Θεσσαλονίκης. By Κώστας Μάντζιος. Πάλι free fall. Έγινε ρε παιδιά, η αγάπη βλάπτει σοβαρά. Και περιμένετε λίγο, πριν σας συστήσω το καλεσμένο που είναι ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος, θα πρέπει να φύγει το κινητό της MLS από πάνω μας. Και όταν λέμε από πάνω μας εννοώ από την Ινέσα Ζωίδου, παρακαλώ. Το βλέπετε άλλο στο κινητό, είναι ένα κινητό της MLS που κάνει τη ζωή σας ακόμη πιο εύκολη. MLS Akitok Design πρέπει να φύγει τώρα από τα χέρια μας. Διεκδικήστε το μένα τηλεφώνημα στο 2310-261-100 ή αλλιώς με ένα απλό like στο Facebook Free Fall και ενώ Κώστας Μάντζιος. Έχω να δώσω τουλάχιστον 10 διπλές προσκλήσεις για τα Aster Cinemas, όπου βεβαίως όταν θα πηγαίνετε στα Aster και θα μας βλέπετε από Αθήνα μέσω OTE TV, όχι σαν κάτι άλλους φίλους που έχουν Nova. Ψάχνετε τη σελίδα του προγράμματος στο Aster, βλέπετε ένα εκπληκτικά όμορφο αγόρι, ένα πανέμορφο αγόρι. Βγάλετε μια selfie φωτογραφία, την ποστάρετε στο κουμπάκι μας στο Facebook, Free Fall και Κώστας Μάντζιος και κερδίζετε προσκλήσεις. Επίσης, παίρνω τηλέφωνο. Δίνω καλά τη ζυγοκυρά από τα ελληνικά μάρκετ, αλλά βεβαίως και όσοι παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο 231-0261-100, σε περίπου 40 λεπτά, κάνουμε την κλήρωση και φεύγετε με το καλάθι. Ωραίος πρόλογος για να σας συστήσω το σημερινό μου καλεσμένο. Γιώργος Δεπέσης. Γιώργο, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ πολύ. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είσαι καλά, που πας καλά. Έχεις μια ισορροπημένη προσωπική ζωή. Πας πολύ καλά επαγγελματικά και κάθε φορά που έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, κλαίει η μάνα του Πέλε. Απλά πράγματα. Γίνεται πάνικος. Σήμερα το βράδυ που είσαι? Είμαι στον Καλεράκι σήμερα. Mm-hmm. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαμε να κάνουμε μια εμφάνιση, έγινε χαμός και είπαμε να κάνουμε και αυτή τη εβδομάδα. Μάλλον συνεχίζεται, πάει. Σε βλέπω θα συνεχίσει και για άλλη εβδομάδα. Μακάρι, παιδιά. Και εγώ έτσι το βλέπω. Γενικά τα live μου πάνε πολύ καλά και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Live τα οποία δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Μας έρχεσαι και από την Κύπρο. Οι φίλοι μας οι Κύπροι κάτω σε έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Τετάρτες είμαι συνήθως στην Κύπρο, ναι. Πέμπτες έχω έρθει εδώ, Κυριακές είμαι στη Λάρισα. Δευτέρα θα είσαι στο σχολείο πάνω στην Κηφισιά. Στο σχολείο είμαι κάθε μέρα, εκτός από τη Σόφιας Χάους εκεί. Σόφιας Κίντερ Χάους, πάει πολύ καλά και το σχολείο μας. Ένα παιδικό σταθμός, ναι. Που είναι στο κέντρο της Κηφισιάς και το έχει αναλάβει όλο η σύζυγος. Η Σοφία μας, η οποία είναι δικό μας κορίτσι από το Πανόραμα 84, το θυμάστε το ραδιόφωνο, ε? Θεσσαλονικιά, εδώ. Σοφία, πολύ ωραία. Περιμένετε τώρα. Πριν πάρω τηλέφωνο, γιατί θα κάνουμε και ένα τηλέφωνο, να δώσουμε ένα δώρο, Γιώργο. Θέλω λίγο να σας θυμίσω μερικές από τις επιτυχίες του Γιώργου Λεμπέση. Δυναμώστε την ένταση, βάλτε το ένα πόδι πάνω στο άλλο και τα δυο στον καναπέ. Σας το επιτρέπουμε ώρα που είναι και απολαύστε Λεμπέση. Έχουμε σήμερα Γιώργο Λεμπέση. Γιώργο Λεμπέση, μπορείς να με προσθέσεις και εμένα στο fan club. Επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε να τις θυμηθούμε και μαζί με αυτές να δούμε και ποιες είναι οι απόψεις που εσείς έχετε για τις σχέσεις. Ας πούμε, η αγάπη τελικά βλάπτει την υγεία μας. Οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ανθίσει μια σχέση ποιες είναι? Το ελιξίριο. Τελικά, η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία? Όχι μωρέ, γιατί να τη βλάπτει, ίσα υγεία δίνει. Αγαπημένο τραγούδι? Προδιαγραφές. Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς. Δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι στα...
προδιαγραφές. Ποιες τελικά πρέπει να είναι οι κατάλληλες προδιαγραφές για να έχει ο ιδανικός σύντροφος? Κατάλληλες προδιαγραφές. Να είναι καλός και να έχει καλό χαρακτήρα. Να έχει καλό χαρακτήρα, να είναι και λίγο όμορφος και να μας αγαπάει. Γιώργου του Λεμπέση. Με αυτό να μεγάλωσε ουσιαστικά. Από το 97 και μετά άκουγα Λεμπέση πολύ. Το Μπερλίν Μοντρό είναι το αγαπημένο μου. Το έχεις κάπου να το αφιερώσεις? Έχεις βρει τη γυναίκα που μπορείς να της αφιερώσεις αυτό το κομμάτι? Την έχω βρει, λέγεται Μαρία, έχουμε και ένα παιδάκι. Τέλεια. Και της αφιερώνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχεις κάτι που σε άλλη δεν μπορώ να βρω. Έχεις τέρμα και μαθούλα σαν μικρό μωρό. Έχεις φίλε, έχεις τη μέσα Μέριλιν Μονρό. Και μπλε μαυλό καιρό. Έχετε πάθει ποτέ εξάρτηση? Με σύντροφο εννοείς? Όχι. Ναι, πάθουμε πάντα. Και δύσκολα τα πράγματα? Δύσκολα, αλλά εντάξει, το κοντρολάρουμε λίγο. Μα έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα με ζητάω. Μα τι να γανάκτηση γυρνά που σε αγαπάω. Μα έχω πάθει εξάρτηση. Έλα το κοινό, το κοινό, το κοινό. Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο. Εμείς έχουμε πάθει εξάρτηση τόσα χρόνια που σ' ακούμε, έτσι. Παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία να ακούσει τα τραγούδια σου μετά από 16 χρόνια. 15. Μετά από 16 χρόνια. 15-16 χρόνια και να παίζουν παντού στα κλαμπ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Μπράβο, γίνεται ένας χαμός. Λέγαμε λίγο πριν, όπως βλέπουμε τα βίντεο κλιπ, Κώστας Καπετανίδης στην σκηνοθεσία. Γκάβαλος, Τζιράκης. Ναι. Το φιλαράκι μου που δυστυχώς είναι αλλού. Μας άφησε, αλλά εντάξει, τι να λέμε, δύσκολα. Είναι μερικά πράγματα που δυστυχώς δεν τα επιλέγεις, ναι, και ναι. Σε επιλέγουν. Σήμερα το βράδυ όμως ο Γιώργος Λεμπέσης είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι συγκεκριμένα στο Γκαλεράκι. Ναι. Θα κάνουμε τρελό παρτί, το υπόσχομαι. Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, πραγματικά, εσείς που θέλετε να βγείτε σήμερα, είναι μονόδρομος η διασκέδαση. Μονόδρομος. Δηλαδή, πέρυσι θυμάσαι είχαμε έρθει σε ένα άλλο μαγαζί που είχες κάνει πάλι live. Δεν υπάρχει αυτό που ζεις, δηλαδή... Βγαίνεις από την κρίση, βγαίνεις από τα προβλήματα, ζεις κάτι διαφορετικό, είσαι σε άλλη διάσταση πραγματικά και ο Γιώργος είναι ένα με τα παιδιά, με την παρέα. Πάντα ήμουν επικοινωνιακός, αλλά μου αρέσει γιατί έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που τραγουδάμε από ροκαμπίλι και rock and roll και μέχρι Παντελίδη, ας πούμε. Ναι, αλλά ο καμπόις εκεί με τα καπέλα γίνεται χαμός. Πριν συνεχίσουμε και δούμε κι άλλο Λεμπέση, εγώ θα ήθελα να δώσω ένα καλά της νοικοκυράς. Έχουμε ένα παιχνίδι εδώ, Γιώργο. Ωραία. Παίρνουμε τηλέφωνο πραγματικά όπου τύχει. Ναι. Κάνουμε το σαυρό μας πάντα πριν, βέβαια, γιατί είναι πέμπτη βράδυ τώρα. Δεν ξέρω τι πιάνει. Και αν μας βλέπουν. Αν βλέπουν τη V100 και δουν το καλά τη νοικοκυρά αξία 50 ευρώ από τα ελληνικά μάρκετ. Αν μας βλέπουν, την αγάπη μας. Την αγάπη μας, έτσι, απλά πράγματα. Γιώργο, ποια συνεργασία ξεχωρίζει από όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή κάτι που σου έχει μείνει, είδαμε με τη Δέσποινα Παντή λίγο και πριν. Και με τη Δέσποινα και βέβαια με τον κύριο Βοσκόπουλο. Το Όλης Βοσκόπουλος, Μεγάλη συνεργασία και πολύ φίλος μου, ναι. Και τον αγαπώ και τον λατρεύω. Το 2001, κουράγιο φίλε. Νομίζω από τις πιο σημαντικές στιγμές, γιατί ήταν το πρώτο αντρικό ντουέτο στην καριέρα του Βοσκόπουλου. Το πρώτο και βεβαίως έχει μείνει... Έχει μείνει και αυτό κλασικό. Τότε... Εύχομαι βέβαια... Ξέρεις, θέλω να κάνω πράγματα τώρα. Τι θέλεις? Θέλω να κάνω και άλλα τέτοια. Θες να κάνεις και άλλες? Έχω πολλές ιδέες. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς? Έχω πολλές ιδέες. Κοίταξε, τώρα ετοιμάζω συνεργασίες με το εξωτερικό. Δεν πιάνω κι εγώ γραμμή εδώ. Γίνεται, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Φρυφολάκια, ακούστε με λίγο. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο. Για να πάρω κι εγώ γραμμή, να ελευθερώσετε με λίγο το iPhone το 10 το S που έχω. Για να μπορέσω να πάρω τηλέφωνο και να δώσω το καλά της οικογένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Αλλά λίγο take it easy. Okay. Συνέχισε, Γιώργο. Συγγνώμη. Για πες μου λοιπόν. Έχω κάνει αρκετές επαφές στο εξωτερικό. Ναι. Αμερική και. Θα συνεργαστώ στο επόμενο CD με ένα πολύ μεγάλο Αμερικάνο παραγωγό, τον Desmond Child. Τι λες τώρα? Και νομίζω ότι θα κάνουμε αρκετά ωραία πράγματα.
Καθώς επίσης ετοιμάζω και ένα ορχιστρικό CD, το οποίο θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, για να το κυκλοφορήσω και έξω, όχι μονάχα εδώ. Μπράβο, μπράβο. Τη μουσική δηλαδή, τη μουσική. Μπράβο, χτυπάει το τηλέφωνο. Μα δεν το σηκώνει, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Για δώσε, γιατί έχω... Το λέμε το βράδυ καθώς. Δεν χτυπάει, εδώ πάμε για άλλο. Δεν μου λες, Γιώργο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Παντελής Παντελίδης, ας πούμε, που μου λες τώρα. Ναι. Λίγο που εμεινεύεται. Μεγάλη επιτυχία. Και ξεκίνησε μέσα από το ΒΣΕ. Τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν είναι. Εντάξει, αυτό δεν ήταν... το πολύ πιστεύω αυτό. Αυτό πιστεύω ήταν... ότι ήταν είχε, παραδία, ναι, είχε ανθρώπους πίσω του και τον στήριξαν σωστά. Και βέβαια έπιασε και αυτό τον παλμό του κόσμου. Ταυτίστηκε ο κόσμος με τον Παντελή Παντελίδη. Για να κάνεις επιτυχία ενέτη 2015. Τι χρειάζεται. Έχω τηλεφωνική. Περίμενε τώρα γιατί με παίρνει. Ναι, ναι. Βρε Ιωάννα, δεν σου είπα να μην παίρνεις τηλέφωνο. Ιωάννα. Ποιος κλαίει. Ιωάννα! Ορίστε, γεια σας! Τι κάνεις! Καλά είμαι, ποιος είναι! Κώστας. Ναι, γεια σας! Περιμένετε λίγο, εγώ πήρα ή εσείς με πήρατε? Εγώ πήρα. Εσείς πήρατε, άρα ξέρετε που πήρατε, λέω και εγώ τι στο καλό, εγώ πήρα. Ναι, ναι. Πού πήρατε? Στην TV 100. Μπράβο Ιωάννα, συγχαρητήρια! Ναι. Θες να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση από τα Star Cinemas? Για σινεμά, εγώ πήρα για το καλάθι. Για το καλάθι παίρνεις ούτως ή άλλως την κλήρωση. Α, αλλά ναι, για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Από την περιοχή Βότση. Έχω μαζί μου τον Γιώργο Λεμπέση, θες να το ρωτήσεις κάτι? Είναι συγχαρητήρια, είναι πολύ καλός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ. Να έχει πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά και εσύ. Και καλά που δεν είπα αυτό, ότι μεγαλώσαμε μαζί. Όχι. Ιωάννα, δεν σε παρακαλώ ότι έχω ετοιμάσει από τον Γιώργο Λεμπέση. Θα σου κάνω μια πολύ εύκολη ερώτηση και αποτελεί δέσμευση αυτό. Και αν απαντήσεις σωστά, παίρνεις την πρόσκληση. Αν δεν απαντήσεις σωστά, πάλι θα την πάρεις. Αλλά δεν σε παρακαλώ, κάτι που έχει σχέση με τον Γιώργο Λεμπέση. Πάμε. Χρήστο. Ιωάννα, είσαι ακόμη στη γραμμή? Ναι, ναι. Ιωάννα, ναι, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Όπα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Σίγουρα? Ναι. Εγώ λέω να τη δώσετε εγώ έτσι. Όχι. Θα σε κάνω μια ερώτηση και πρόσεξε να μου απαντήσεις σωστά για να πάρεις την πρόσκληση από τα Star Cinemas, εντάξει? Ναι, ναι. Κάπου σε ένα τραγούδι ο Γιώργος Λεμπέσης λέει και ποιον συμπλήρωσε και ποιον
Και ποιο να... Και ποιο να... Έχω... Το μωρό έκλαιγε και δεν άκουγα καλά. Το μωρό έκλαιγε, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά είναι μια πολύ καλή δικαιολογία. Αλλά πάμε λίγο πριν το ποιο να, τι λες. Μα εγώ συνέχεια τη θυμάμαι. Και ποιον να αγαπάς. Τι είπες. Ποιον αγαπάω. Ποιον αγαπάει. Περίμενε, είναι ποιον αγαπάω ή ποιον αγαπάω, Γιώργο. Όχι αγαπάω, αγαπάει. Ποιον αγαπάει. Και ποιον αγαπάει. Ποιον αγαπάει. Λοιπόν, διπλή πρόσκληση από τα Στέρ Σινέμα και ένα χειροκρότημα γιατί την κέρδισε εσύ. Αλλά και ένα χειροκρότημα στο floor manager μα εδώ, το Δημήτρη. Ο οποίο τον βλέπω με παράσημα. Μπράβο, Δημήτρη, συγχαρητήρια με για τα παράσημα. Καλωρίζικα, καλωρίζικα. Είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να βγούμε εμείς. Και όταν λέμε τον καλύτερό τους σε αυτό, και την ψυχή τους δίνουν. Και ο Δημήτρης είναι από αυτούς. Δημήτρη, και στρατηγός, ε! Άντε, μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Χαίρομαι που είσαι καλά. Γεια σου, Ιωάννα, μου συμπληρώστε ότι κέρδισε. Bye bye, γεια. Τελικά είναι ποιόνα ή ποιον. Και ποιον. Και ποιον αγαπάει, ε. Δεν μου λες εσύ, Γιώργο, τότε εκείνα τα χρόνια τα χρήματα ήταν πάρα πολλά στη δισκογραφία. Σωστά. Τώρα η μουσική ήταν πιο δύσκολη όμως για να τη βρεις. Δηλαδή τώρα πλέον με ένα κινητό μέσα τηλέφωνο έχεις τα πάντα. Μπορεί οποιοδήποτε να βγάλει ένα τραγούδι και να το δημοσιεύσει. Ναι, αλλά τότε το CD το περίμενε το κοινό με τρέλα. Και... Καλησπέρα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια σας. Α, τι κάνετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Συγγνώμη για την ενόχληση τέτοια ώρα. Ναι. Κώστας λέγομαι, σας ενοχλώ μήπως? Από πού καλείτε? Θα σας πω, είμαστε από ένα και από το κέντρο αισθητικής και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης του κυρίου Θάνου Ασκητή. Α, μάλιστα. Το γνωρίζετε? Να είστε καλά, να είστε καλά. Μην κλείσετε, αλήθεια σας το, μην κλείσετε. Σας παρακαλώ γιατί με κλείνουν όλοι και θα με απολύσουνε. Όχι, θα σας δώσω δώρα, αρκεί να μου απαντήσετε. Σας παρακαλώ, καλή σας μέρα. Να σας, όχι καλημέρα, καλή νύχτα λένε. Ακούστε, βάλτε λίγο τη TV100. Κάπου αλλού, όχι έτσι. Μπορείτε να βάλετε λίγο τη TV100. Βάλτε λίγο τη TV100. Όχι, ρε παιδιά. Ούτε αυτοί θα με απολύσουν εντελώς. Θα δώσω εγώ τώρα. Συγγνώμη, Γιώργο. Για συνέχισε λοιπόν, τι έλεγες πριν. Για τα χρήματα, λέγαμε. Για τα χρήματα. Τότε και τώρα. Που... Και λέγαμε ότι τη δισκογραφία τότε, ένα CD όταν έβγαινε, το περιμέναν όλοι σαν τρελή, το κοινό δηλαδή. Και πουλούσαμε και 2-3.000 τη βδομάδα CD. 2-3.000 ώρε, Γιώργο. Άλλη εποχή. Εντελώς διαφορετικά, ναι. Τώρα λίγο τα πράγματα πιο... Και πολύ πιο ακριβές παραγωγές, τα βίντεο κλιπ και στα πάντα. Βέβαια τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει και βοηθάει στο να γίνονται καλές παραγωγές και πιο φθηνά. Αλλά παρόλα αυτά, ποιον αγαπάει... θα δώσω ένα τελευταίο. Σήμερα το βράδυ ο Γιώργος Λεμπέσης είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη ζωντανά. Σε λίγο θα είσαι κάτω, στη Λεωφόρο Νίκης. Ακριβώς. Αυτό που είδαμε λίγο πριν στην Αθήνα, ναι, είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Και το εννοώ, παιδιά, αυτό. Δηλαδή, δεν βγαίνω γενικά και έχω και επαγγελματικό ραντεβού με τα παιδιά. Σήμερα πρέπει να βγεις. Αλλά σήμερα στο Γιώργο Λεμπέση θα πάω, δεν γίνεται. Αλήθεια. Θες να έρθεις. Εγώ θα πάω σίγουρα. Αν θα πας και κάτω. Τι είπες τώρα. Λοιπόν, περιμένετε παιδιά, να δώσω λίγο το καλά της οικοκυράς. Σήμερα το βράδυ, την επόμενη εβδομάδα θα είστε. Γιατί το ξεκινήσετε για μία εβδομάδα. Δεν ξέρω τι να σου πω, μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι θα είστε. Και βεβαίως εσείς μας βλέπετε από την Κύπρο. Να ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη. Είμαι στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Πολύ ωραία. Για να δούμε, θα μας τυχαίνει να το δώσουμε. Πολύ ωραίο μέρος στη Λεμεσό. Πάντως, μ' αρέσει, Γιώργο, ότι είσαι ήρεμος. Δηλαδή, είσαι ευτυχισμένος, φαίνεται αυτό. Είμαι πολύ ήρεμος. Θα το σηκώσετε? Δεν το σηκώνετε. Δεν πειράζει. Θα σα το αφήσουμε τώρα, δεν γίνεται. Σα παίρνω τηλέφωνο μπορώ να σα δώσω το καλάθι και εσύ να απαντάτε. Και δηλαδή, δεν τι άλλο. Θέλετε κιόλας, δηλαδή. Τι άλλο θα κάνω. Δεν θέλω να σε ρωτήσω για το Φίβο. Δεν θέλω να ρωτήσει. Όχι, όχι, αλήθεια. Να ρωτήσω για Νέα Υόρκη. Δεν είμαι, δεν θέλω. Θέλω να ρωτήσω, Φώτη. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω για το Φίβο. Ωραία. Αλλά... Μην ρωτάς, ρε παιδί μου. Ο Φίβος, από ό,τι ξέρω, τώρα τελευταία δεν μιλάει με πολύ κόσμο, έτσι. Δηλαδή, εμείς σας γνωρίσαμε μαζί. Όχι, δεν θα σε ρωτήσω, αλλά. Πότε μίλησε τα τελευταία φορά? Βρε Κώστα. Έχουμε πολλά χρόνια. Πολλά τα χρόνια. Έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει αυτά. Ξέρεις τι. Νομίζω ότι. Όχι, δεν σε ρώτησα. Πες ότι δεν σε ρώτησα, έτσι. Δεν παίζεις. Υπάρχει μια πικρία, υπάρχει κάτι να πεις. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Με ποιον άλλον έχει τι ίδιε σχέσει με τον Φίβο, με τον Καπετανίδη? Όχι, όχι. Με όλου έχω πολύ καλέ σχέσει. Και θεωρώ ότι στο χώρο είμαι αγαπητός γενικότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι το ξέρεις και εσύ. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς τώρα? Αρκετοί καλλιτέχνες είναι αυτοί που μου αρέσουν.
Δεν έχω συνεργαστεί και θα ήθελα πολύ με τον Νότι Σφακιανάκη κάποια στιγμή. Ο Νότις, ειδικά τη δεκαετία του 90-2000 millennium, ήταν. Ναι, με τον Νότι κάποια στιγμή θα ήθελα να συνεργαστούμε. Και... Θα μπορούσατε να κάνετε ένα ντουέτο έτσι με τον Νότι και δισκογραφικά. Γιατί είναι, είναι διαφορετικό, είναι πιο. Έχω μεγάλη εκτίμηση στον Νότι. Και από τους πιο παλιούς έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο Γιάννη τον Πάριο. Στο Γιάννη Πάριο. Α. Μετά τον Τόλι Ποσκόπουλο, λες να έχω συνεργασία. Και θα σου πω ότι είναι πολύ φιλός μου και ο Χάρης ο Βαρθακούρης, ο ιός. Ο ιός, πάρει, ο οποίος φέρνει και τα παιδιά του στο σχολείο. Α, πάνω στην Κηφισιά, στην Αθήνα, παιδιά. Έχει δύο κουκλιά. Μπράβο. Και... Από ό,τι ξέρω, έχετε λαθεί είναι... αυτό το παιδιά. Είναι, ναι. Χαζομπαμπάς. Θα σου πω όμως ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν μουσικό και σαν τραγουδιστή. Μπράβο. Είναι εκπληκτικός. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε Καλεντάρα. Ότι το μήλο έπεσε κάτω από τη Μιλιά και όχι από την Αχταδιά. Είναι εκπληκτικός ο Χάρης και θα θέλω να βλέπω καλλιτέχνη σαν το Χάρη να πηγαίνουν μπροστά. Γιατί κάνετε κάποια συνεργασία? Συνέχεια συζητάμε. Ναι. Όπου τυχαίνει και βρισκόμαστε με παρέα και υπάρχει κανένα πιάνο, καθόμαστε και οι δύο και παίζουμε και τραγουδάμε. Πόσο θέλω να είμαι εκεί και ξέρεις ότι μπαίνω και κοντά στο σχολείο που έχετε στην Κηφισιά. Κάνουμε... Πάρτε ένα τηλέφωνο να έρθουμε. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες βραδιές. Ειδικά με τον Γιώργο τον Τάβλα. Ναι, εγώ κατάλαβα έτσι, τι θα γίνει. Τάβλας, Άρης Βαρνακούρης, εγώ. Ένα τηλεφωνάκι στον Κωστάκη δεν πήρατε, ρε παιδιά. Και περνάμε φανταστικά. Χαίρομαι πολύ. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας την Κατερίνα Λιόλιου. Είναι ένα κορίτσι το οποίο εμείς το είχαμε γνωρίσει μέσα από το Free Fall πριν από 3 χρόνια. Ναι. Εδώ την είχαμε φιλοξενήσει στο Free Fall. Πήγε όμως πέρυσι στο The Voice. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά τα. Καταρχήν η Κατερίνα μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ όταν την είχα δει στο παιχνίδι μέσα όταν τραγούδισε Bon Jovi. Oh, yeah. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη της βραδιά. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να τη δω και λίγο πιο ροκ. Θα ήθελα να το πούμε. Πριν σας αποχαιρετήσω, Τριαντάφυλλε τι κάνεις, είσαι ο γνωστός ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε. Έπεσε. Ρε, είναι Σαβίνα. Μου λέει η Σαβίνα το μεταξύ κάτι χαϊτωμένο στο ακουστικό ρε εσύ, Γιώργο, για να λέω στον Τριαντάφυλλο πώς γίνει κοσάφυλλος και τα λοιπά. Και έπεσε ο Τριαντάφυλλος. Σήμερα το βράδυ, σε πολύ λίγο, ο Γιώργος δεν πέσει για μία και μοναδική εμφάνιση. Και καλά τώρα, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα μία και μοναδική λέγαμε. Δεν τη λέμε κάθε εβδομάδα, αλλά τελικά. Θα είναι εδώ στο. Στον Καλεράκι, Λεωφόρο Νίκης. 3 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα γίνει χαμός. Αν θέλετε μια μοναδική εμπειρία, αξίζει τον κόπο να πάτε. Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Και θα τα πούμε στάνταρ σε καμιά εβδομάδα πάλι. Έτσι, λίγο πριν πας να κάνεις το επόμενο live, να είσαι εδώ. Εγώ θα σας περιμένω απόψε. Θα είμαστε εκεί. Και έχω να πω και κάτι. Περιμένουμε και δισκογραφικά νέα πράγματα από τον Γιώργο Λεμπέση. Έτσι, θα ακούσετε, θα ακούσετε μια παραγωγή που νομίζω ότι πραγματικά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Χαίρομαι πάρα πολύ και είπαμε ότι σε περίπτωση που θέλετε για βίντεο κλιπ. Εύα, τι κάνεις? Εύα. Καλά είμαι, μια χαρά. Ρε, Εύα, με ρωτάει δηλαδή αυτό το κορίτσι που έχω σε αυτό εδώ το πράγμα, εδώ το μαραφίτι. Σας βλέπω. Μου λέει ο Αδάμ που είναι. Δηλαδή, άντε βγάλε τώρα συνεννόηση. Ναι. Συγχαρητήρια μας βλέπεις. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στο Λεμπέση. Φιλιά πολλά. Να έχει επιτυχίες πολλές. Τον αγαπάτε, να είσαι καλά. Πώς. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι το παιδί. Εύα, θα πάρεις μια διπλή πρόσκληση από τα Αστέρ Σινεμάς. Έτσι για να... εγώ έτσι πήρα. Να καλά, κάνεις, αλλά και εγώ έτσι δίνω τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι είμαστε. Εμείς δίνεις, παίρνεις απλά πράγματα. Σήμερα το βράδυ να πάρεις τον άντρα σου. Ή κάποια φίλη, άμα θέλεις. Εδώ δεν θα είναι ο Γιώργος. Αξίζει τον κόπο να πάρει. Δεν μπορώ, γι' αυτό δώσε με κάπου αλλού. Απλά σας βλέπω συχνά. Εντάξει τότε, είσαι πάρα πολύ καλή. Εγώ θα σε πάω. Να είσαι καλά, θα σε πάω ένα ταξίδι μέχρι και την Έδεσα. Εκεί που λες. Ναι, μέχρι την Έδεσα. Εκεί που λες, Γιώργο. Να είστε καλά, γεια σας. Και αγαπητά μου φρυφολάκια, πήγα σε ένα ερπετάδικο. Πώς λέμε αυτεράδικο. Πώς λέμε ξενυχτάδικο. Με φίδια και τέτοια. Παιδιά, μιλάμε μέσα, είχε κάτι φίδια, κάτι βόηση κορταλίες. Το Σάββατο στις 5 η ώρα και την Παρασκευή. Εδώ. 11 και 4 στο Φάτσα Μπουκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ένα χειροκρότημα τον Γιώργο Λεμπέση. Παρακαλώ να πάτε να το δείτε. Πάμε για Φάτσα Μπουκ και επιστρέφουμε με Λιόλιου. Απλά πράγματα. Βρισκόμαστε στο πάρκο ή αλλιώς γεωπάρκο των Καταρακτών. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα παλάτι. Σε ένα παλάτι διαφορετικό από τα άλλα. Στο παλάτι των Ερπετών.
Και τώρα τι είναι? Αυτή είναι επίθαλας Βιρμανίας. Είναι 3,20. Και μέσα έχω και τον άλλον, ο οποίος είναι 2,70. Όχι, 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 εντάξει, δεν είναι πολύ φιλικά. Καλώς ήρθατε στο δημοτικό ερπετάδικο της Έδεσας. Εκεί συναντάμε ένα πολύ καλό φίλο, τον Δημήτρη Δουρβάνη. Πατσαπουκάκια, δίπλα μου έχω τον Δημήτρη. Ήρθα σε ένα παλάτι. Αλλά σε τι παλάτι ήρθα? Στο παλάτι των ερπετών, το Reptiles Palace. Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη. Πού το χέρι, Δημήτρη? Καλημέρα, εδώ είναι. Γεια σου, Δημήτρη. Εδώ είναι, το χέρι το οποίο δεν το έχει δακώσει ποτέ κανένα φίδι, έτσι. Ναι, εντάξει. Ήθιστε, όσοι ήθιστε βέβαια. Πόσα φίδια έχουμε εδώ μέσα? Εδώ μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή 63 φίδια, 17 σαύρες και 18 χελώνες. Πώς ζούμε τόσες σαύρες με τόσα φίδια? Και με τόσα ερπετά γενικότερα. Μια χαρά τα περνάω. Αν βγεις έξω αρχίζουν τα προβλήματα. Πίστεψε με. Εδώ μέσα είμαστε μια χαρά, έτσι. Εδώ είμαστε μια χαρά. Είμαστε. Τι να πω, στον ναό. Τι μπορεί να δει κάποιος? Τι μπορεί να δει κάποιος που. Μπορεί να εδώ δει μια ολοκληρωμένη συλλογή από 60 είδη υπό είδη ερπετών. Τη μεγαλύτερη συλλογή της Ελλάδας. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του στο δημοτικό ερπετάδικο. Έχει μια πολύ καλή σχέση με τα ερπετά, με τα φίδια και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα. Που πιστέψτε με, υπάρχουν σπάνια κομμάτια. Όπως λένε οι ειδικοί. Μας άφησε άφωνους με την εκπληκτική σχέση που έχει με τα φίδια. Έλα, έλα, πολύ, έλα, έλα, καλή, έλα, καλή. Και μιλάμε για την πάση. Έλα, 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 έλα. Δεν σε έχει πει τίποτα. Όχι. Το μάικ. Πλάκα κάνω, βρε, απλώς δεν είναι, έχει αρχές το παιδί. Τον καταλαβαίνουνε, τους μιλάει, τα χαϊδεύει και τα βγάζει βόλτα. Πόσο είναι τώρα? Πόσο είναι τώρα? 8-8. 8 στα 9. Και τι σε κοιτάει? Κοιτάει, έχει καρφωθεί. Πού είσαι, κούκλα μου, ε? Τι είναι το κορίτσι μου, ε? Έλα. Έλα, έλα, πού και πού, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Μα είσαι ζηλιάρα, είσαι. Έλα, έλα, έλα. Τι είσαι, ήρθαν τα παιδιά. Να το TV 100, να τα παιδιά. Έλα, ο Γιάννης είναι εδώ. Δεν θα φάω πρώτο. Έλα, θες να σε βγάλω, να μην σε βγάλω. Να μην σε βγάλω, γιατί έχεις πάει. Ναι, μωρέ, πάρτε καλύτερα μέσα. Το καημένο πολιτσάδες. Να χαράξεις την πούτρα. Ο Δημήτρης έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Έχει καταθέσει την ψυχή του για το δημοτικό ερπετάδικο της Έδεσας. Και ένα πανοραμικό πλάνο. Ο Κώστας μας χαϊδεύει το νέο του ζωάκι για το σπίτι του. Όλη η αλήθεια για το τι έγινε στο ερπετάδικο μόλις κλείσανε οι κάμερες θα το δείτε αν κάνετε like τώρα στη σελίδα μας στο Facebook. Φάτσαμπουκ Κώστας Μάτζιος. Θα δείτε δύο βιντεάκια που δεν μπορούν να προβληθούν στην εκπομπή. Έλα λίγο πιο μέσα, πήγαινε. Είμαστε εμείς φίλοι μας του Facebook. Εννοείται. Είμαστε, ναι. Στείλτε μου σήμερα να κάνω και μια παρουσίαση με τον Μάτζιο. Έλα ρε Μάτζιο, μην φοβάσαι. Όλες ωραίες γυναίκες έχεις μες στο Facebook όμως. Έλα λίγο το φίλο μου το Μάτζιο εδώ πέρα, μια κλίση από τη Θεσσαλονίκη να το τρατάρω με ένα φιδάκι να πήγω. Α, τι ήταν αυτή, αυτή η Λουκία. Λοιπόν, μόλις γνωρίσατε το καινούργιο μου κορίτσι, τη Λουκία, μια γυναίκα γνώρισα και εγώ και ήταν φίδι πραγματικό. Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ γελάω την με Παρασκευή, την τούμπα σου. Καλά, θα τα δείτε όλα αυτά. Την Παρασκευή στις 11 και 4, αύριο το βράδυ που δεν έχουμε free fall και το Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να πάρω μια τελευταία απόπειρα να δώσω το καλά της οικοκυράς. Ναι. Το control, συμφωνεί. Πάμε στα γρήγορα γιατί έχω τη φίλη μου την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μόλις ήρθε από Αθήνα. Και ήρθε κατευθείαν στο free fall. Αν δώσω και το καλάθι, θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος παρουσιαστής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην TV 100. Σε όλη την τηλεόραση. Έτσι. Σε όλα τα τοπικά κανάλια. Θα σας το δώσω τώρα. Τι να πω, ρε παιδιά. Πήγαμε τόσο κοντά και δεν πήγαμε νερό. Από το The Voice. Ναι. Ναι, καλησπέρα, γεια σας. Γεια σου. Συγγνώμη για την ενόχληση, τι κάνετε? Καλά, αγόρι μου. Θέλω να σας δώσω ένα δώρο. Δώρο. Αλήθεια. Τι δώρο, αγόρι μου, να μας κάνεις? Θα σας δώσω ένα δώρο και μιλάω στο λόγο της ανδρικής μου τιμής. Ναι, για μπορεί να είμαι μικονιάτης, είμαι μικονιάτης λέω, αλλά έχω εδώ ανδρικό λόγο. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε. Θέλω να σας δώσω το καλάθι του νοικοκύρη αξίας 50 ευρώ από τα ελληνικά μάρκετ. Που σημαίνει ότι θα πάτε στα ελληνικά μάρκετ να ψωνίσετε ό,τι θέλετε, αρκεί να μου πείτε τι βλέπετε στην τηλεόραση. Τώρα. Τώρα.
Πώς λέτε το έργο, ξέρω. Τι έχει. Πώς λέτε και... Λίγο πιο δυνατά να έχετε την καλοσύνη. Ε? Λίγο πιο δυνατά, γιατί είμαι και βαρύκος, δεν ακούω καλά. Α, τα ίδια είμαστε. Είναι με την Παπακοσταντίνα, αλλά πώς το λένε το έργο, δεν ξέρω. Παπακοσταντίνου, ποιο κανάλι είναι. Στο Αλφα. Α, τι είναι αυτά που λέτε. Πείτε μου και το όνομά σας. Νίκος. Νίκος, σας έχω σε εκτίμηση, ρε Νίκος, έχω σε εκτίμηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κανάλι. Σου θυμίζει κάτι η φωνή μου. Είχα πάει και στο The Voice. Δεν μπορώ, είμαι σε μεγάλη ηλικία και δεν θυμάμαι. Μπορείς να πάρεις το τηλεκοντρόλ και να κάνεις ένα μικρό ζάπινγκ. Θα σου πω απλά ότι σε αυτόν τον σταθμό που βρίσκομαι, είμαι ζωντανά στην τηλεόραση εγώ τώρα. Και εσύ ακούγεσαι ζωντανά στην τηλεόραση. Όχι στον Αλφα, σε ένα άλλο σταθμό. Δεν μπορώ, αγόρι μου, δεν μπορώ. Βάλε και... λίγο TV 100 να με δεις τώρα να χαρώ κι εγώ, μωρέ. Ε? Να το βάλουμε. Βάλε λίγο TV 100. Βάλε. Τσότσο. Όπως είναι και στο χωριό μου. Τσότσο TV 100 βάλε. Λίγο να χαρώ κι εγώ, μωρέ. Όχι τίποτε άλλο. Τον βλέπεις τον παρουσιαστή. Κάτσε, γιατί μας έχεις το 35 για βέβαια. Σε ποιο νούμερο μας έχεις? Μ' ακούτε? Μια στο ελληνικό, μια στο πληθυντικό. Τώρα θα με βρει, κυρίες και κύριοι. Από στιγμή σε στιγμή θα με βρει. Για να δούμε. Έλα, πάρε και το χρονόμετρο να δεις πώς... Για να δω, θα κάνουμε το παιχνίδι. Τρέχα, φέρε. Κλεψίδρα. Με είδατε? Υπομονή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε ότι υπάρχει κρίση όταν όλα τα φρυφολάκια που παίρνω τηλέφωνο έχουν τεράστια σπίτια. Δηλαδή τα λάχτωρα του Μπάκιχαμ, πιο γρήγορα θα πήγαινε να δει τηλεόραση. Ναι, με βλέπει? Δεν είναι, έχουμε το Χόλιν τότε, στο Χόλιν το τηλέφωνο, γι' αυτό. Έχει, ναι, με είδατε? Έχει τη Χόλιν. Με κόκκινο πουκάμισο. Εντάξει, θα μπορούσε να πει ότι είναι και κόκκινο. Λοιπόν, επειδή με είδε, θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σου και επειδή θέλω να σε κάνω τηλεθεατή από εδώ και πέρα. Θα σου δώσω ένα καλάθι της οικοκυράς αξίας 50 ευρώ. Αρκεί να μην κλείσεις το τηλέφωνο, εντάξει? Καλά, εντάξει, αγόρι. Δεν με πιστεύεις, ε? Καλά, εντάξει. Άντε, τα λέμε. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Γεια. Θέλω να το δώσω. Αυτοί που δεν μας πιστεύουν, ε. Έλατε. Έμα. Σε λίγο, σε δύο λεπτά. Η Κατερίνα Λιόλιου στην παρέα μας. Ποια είναι η Κατερίνα Λιόλιου? Τι λες, βρε, φρυφολάκι? Για δες τι σου έχω ετοιμάσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μια στα ρούμπα εσύ. Καλησπέρα. Τι είσαι εσύ, παιδί μου, για πες μου. Καλησπέρα. Τι είσαι στα ρούμπα, είσαι. Πω, πω, τρελάθηκα. Από τη Θεσσαλονίκη είσαι. Από τη Θεσσαλονίκη. Είναι τρελάθηκα, έτσι. Τέσσερα λάμδα. Τέσσερα λάμδα. Πώς σε λένε? Με λένε Κατερίνα, Κατερίνα Λιόλιου. Πραγματικά, πριν πω, είχα αποφασίσει, αλλά τώρα δεν μπορώ. Έλα, κορίτσια! Έλα, κορίτσια!
έτσι. Σε καλό. Τι φανταστική. Καλώς ήρθες. Σε ποιον ταιριάζει ρε, δεύτερο. Δεν ταιριάζουν. Καλά θες να έρθω να δεις. Έλα, έλα δίπλα, σε παρακαλώ. Ο Μιχάλης Αουσόπουλος είναι αυτός, βρε Κατερίνα Λιόλιου, τώρα που είδα εδώ στο βίντεο κλιπ. Και κύριε Κατερίνα Λιόλιου, ένα χειροκρότημα εδώ, την έχουμε ζωντανά. Μόλις μας είδε από την Αθήνα, μας την έστειλαν κατευθείαν. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Ο Μάικλ, ναι. Τώρα που έκατσα είμαι καλά. Ο Μάικλ, ναι. Πριν μισό λεπτό μπήκαμε. Πραγματικά όμως και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να σε επιτυχαίνουμε στο τελείωμα, αλλά το τήρησες αυτό που είπες. Παιδιά, έτρεχα, λέω τώρα, είπα πω, τι θα κάνω, πώς θα βγω. Ο Θεέ μου είναι για εσάς που δεν ξέρετε το OMG. Βλέπω την πτήση ότι δεν θα γίνει. Δεν γρήγορα, έγινε. Την επόμενη, γρήγορα λέω. Τώρα τι έγινες, μένεις Αθηνά. Ναι, μένω Αθηνά. Δηλαδή από πέρυσι που πήγες στο The Voice τέρμα, η Θεσσαλονίκη για σένα. Όχι τέρμα, τώρα καταρχήν δουλεύω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πού είσαι ακριβώς. Είμαι στο States. Ναι. Με τον κύριο Σαμπάν και την κυρία Τάμπτα. Γιατί τους λες μόνο κύριος και κυρίες, δηλαδή εμείς σου λέμε τον Γιώργο Σαμπάν και την Τάμπτα. Για κύριο. Λόγω ηλικίας, έτσι. Πώς όχι, είσαι τώρα, το λέω έτσι, 22. Με τιμή. 20-21 είμαι. 20-21, εντάξει, εγώ στην ηλικία στο ίδιο θα έλεγα. Κύριος Μπαγανάς, κύριος Φώτης Γεωργίου. Ναι, απλά εγώ πράγματα. Ακόμα το κύριο Μπαγανά, κύριο Μπαγανά τα λέει. Πες μου, εσύ Κατερίνα, γιατί εμείς τα είχαμε πριν από περίπου 3 χρόνια εδώ στο Free Fall, που είχες εμφανιστεί και live. Έτσι δεν είναι. Τι θυμάσαι. Το θυμάμαι όμως, έτσι ξεχνιούνται αυτές οι εμφανίσεις. Και δυστυχώς, ο Μπάμπης δεν με βοήθησε να βρω το αρχείο, αλλά δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά θα το δείξω. Εγώ το έχω το αρχείο. Και δεν μου το έστειλες να το παίξουμε στην εκπομπή λίγο. Δεν πρόλαβα, το βλέπω σπίτι κρυφά. Έχω να σου πω ότι πραγματικά είχες κλέψει τις εντυπώσεις όλων. Δηλαδή είχες ενθουσιάσει τα πλήθη. Είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Και φορούσες και ένα πολύ ωραίο φόρεμα που εγώ δεν μπόρεσα να το δω εκείνη την ώρα. Σταμάτα, δεν θέλω να το δει. Και έχω να σας πω επίσης ότι η Κατερίνα Λιόλιου πραγματικά δεν θα ήταν η Κατερίνα Λιόλιου που γνωρίσατε τώρα. Ναι. Αν ένα μοιραίο απόγευμα ναι. μου έλεγε το ναι. Στην πρόταση, στην πρόταση που σου είχα κάνει, δεν σου είχα κάνει μια πρόταση στο λοιπόν, μεγάλο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και τι πρόταση, για πες τα φρυφολάκια. Λοιπόν, φρυφολάκια. ναι, η αλήθεια είναι ότι μου είχες προτείνει να έρθω στην εκπομπή σου να σε βοηθάω στην παρουσία. Ο μεγάλος οστάρι θέλει και βοήθεια κοινού, έτσι. Αυτό, ναι. Και τελικά. Και σου είχα απαντήσει έτσι πολύ. Με ρωτήθηκε κιόλας, με θράσος, το θυμάμαι. Και με κοίταξες περίεργα, σου λέω, εκείνη την ημέρα που είχα έρθει, είχε συνέντευξη στην Νατάσα από φίλου. Ναι. Και μου είχε μείνει αυτό. Και σου λέω, εγώ στην εκπομπή σου θα έρθω καλεσμένη. Και θα έρθω καλεσμένο τραγουδίστρια. Θα έρθω τραγουδίστρια, όχι γιατί αγαπάς το τραγούδι. Ναι. Και είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Και το είπε και το έκανε. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο που σε φώτισε ο Θεός και δεν ήρθε στο Free Fall και έκανε καριέρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έλατε. Αλλά μετά από εκεί λοιπόν, πραγματικά αυτό μου είπε και ήρθε ως καλεσμένη. Πας στο The Voice. Ναι. Κάθομαι εγώ Παρασκευή βράδυ. Ναι. Έχω σκυλιάσει που το έχουν βάλει Παρασκευή βράδυ, γιατί έχει και φάτσα μου στις 11 και 4. Και παρόλα αυτά βλέπω μια κοπέλα και λέω, εσύ κάτι μου θυμίζει αυτή η κοπέλα. Αμάν η Κατερίνα είναι. Και με το που βλέπω ότι ανεβαίνει στη σκηνή και γίνεται ναι. ο χαμός, κλαίει η μάνα του Πέλε, τα γνωστά που λέμε εμείς εδώ. Λέω συγχαρητήρια. Τελικά το είπε και το έκανε. Θα γίνει τραγουδίστρια το κορίτσι. Δηλαδή ούτω ή άλλω το είχε. Σιγά σιγά. Ναι. Τώρα μία αρχή έκανα. Δεν έχω κάνει κάτι ακόμα. Τώρα με θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Να κάνω πολλές συνεργασίες, να κάνω live. Έχει τη δυναμική τελικά. Αυτά τα παιχνίδια έχουν δυναμική. Τη δυναμική που είχαν το Fame Story, ας πούμε, παλιά. Θα σου πω. Αυτά τα παιχνίδια ναι. είναι για να σου ξεκινάνε. Να σου δώσω μια όθηση. Ο κόσμος, βασικά. Πιο πολύ να γίνει πιο συνολικό. Καταρχήν η Νέσα είναι αυτή που είπε το ναι. Σε αυτό το όχι που είχες πιέσει τότε. Μπράβο, κορίτσι. Δεν ξέρω ποια από τις δύο κέρδισε. Ψηφίστε εσείς. Η Κατερίνα Λιόλιου ή η Νέσα Ζωή. Κατερίνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Σου δίνουν μια πρώτη ευκαιρία ναι. να συνεργαστείς καταρχάς με μια πολύ καλή μπάντα που είχαμε εκεί, να γνωρίσεις κάποιους επαγγελματίες, μουσικούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες γενικά. Από εκεί πέρα, το πώς θα εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία.
Και το τι θα κάνεις μετά είναι καθαρά δική σου υπόθεση. Στο χέρι σου. Πώς είναι τα πράγματα τώρα που βρίσκεσαι στην Αθήνα και ξεκινάς αυτό το μεγάλο ταξίδι να γίνεις τραγουδίστρια, να γίνεις pop star. Pop star. Rock star βασικά, γιατί ο Λεμπέση άκουσε τίποτα προηγουμένως. Είχαμε προηγούμενος. Και τον Γιώργο Λεμπέση λίγο πριν και μου είπε ότι θέλει να γίνεις λίγο περισσότερο rock. Δεν τον πρόλαβες γιατί περιμένει από σένα, λέει ότι του άρεσε πάρα πολύ δικά του τραγούδι στον Bon Jovi και θέλει συγκεκριμένα από σένα να δει κάτι ακόμα πιο rock. Ωραία, θα έρθει τότε. Ό,τι θέλει. Έτσι. Πώς είναι, τώρα το ταξίδι αυτό, είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο ίσως μας βλέπουν πολλά νέα παιδιά στην ηλικία, όσο ίσως και πιο νέα που το σκέφτονται να πάνε και αυτά σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Είναι τόσο εύκολο. Κοιμήσου, μη στεγονιέσαι. Ήρθε κατευθείαν από Αθήνα το κορίτσι μας. Με έχεις βάλει σε καρέκλα άνετη. Λοιπόν, στα όπα όπα σε έχω, βρε. Και ας μου είπες όχι. Από τις λίγες γυναίκες μου έχουν πει όχι. Αλλά δεν πειράζει. Τηλεοπτικά. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι εύκολο αν δεν το θες πολύ. Ναι. Εγώ αυτό έχω ακούσει. Ότι αν δεν θες κάτι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ένας φίλος μου το είπε αυτό. Αν δεν θες κάτι και το κάνεις απλά για να το κάνεις, δεν θα σου βγει. Κάτι θα στραβώσει την πορεία. Αν ξυπνάς κάθε πρωί και σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, εγώ θέλω να το κάνω και το κάνω με χαρά, θα σου βγει. Τελικά κάνεις καριέρα όταν πας Αθήνα ή μπορείς να κάνεις και στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα στο δικό σας το τομέα, οι τραγουδιστές. Πρέπει να πας στην Αθήνα. Ή μπορείς και από Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αναγκαίο. Αυτά είναι όλα συνθήκες και πολλές δουλειές και πολλές συνεργασίες. Δεν έχει να κάνει με τον τόπο. Έχω ακούσει τραγουδιστές που έγιναν. Με τη Δέσποινα Παναγιώτη διατηρείς φιλικές σχέσεις ακόμη και τώρα. Βέβαια. Σε στηρίζει. Πού θα ήθελες να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγγνώμη. Κλείνοντας, τι ερωτήσεις. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Εδώ. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έρχονται στο μαγαζί για να με ακούσουν, που μου στέλνουν μηνύματα υποστήριξης και που ενδιαφέρονται για τη δουλειά μου και για τα πράγματα που έρχονται. Και επειδή... ένα μεγάλο συγγνώμη. Συγγνώμη, φταίω για όλα. Εγώ συγγνώμη. Έπρεπε να το πεις δημοσίως τουλάχιστον. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Συγγνώμη, έχω πει τα συγγνώμη που πρέπει, τα έχω πει όλα. Πες μου για έναν αριθμό από το 1 έως το 819, παρακαλώ, δώσω το καλάθι. Το κινητό, ναι, από το 1 έως το 819 φύγει το κινητό. Λοιπόν, το τυχερό. Εγώ είχα θα πει σε μένα συγγνώμη, μόλι που δεν ήρθε στην εκπομπή, αλλά τέλος πάντων. Φαντάσου, ούτε καν τις πέρασε το μυαλό. Πάμε λοιπόν για το κινητό. Το τυχερό 175. Το 175 και λοιπόν. Θεσσαλονίκη λοιπόν, μετά Θεσσαλονίκη 175. Τσιμαχίδης Κωνσταντίνος, το τηλέφωνο δικό τελειώνει σου. Σε 456. Τσιμαχίδης Κωνσταντίνος, το MLS δικό σου. Να το χαρείς. Κι άλλο ένα. Και το 222, γιατί αυτό ήταν που σκέφτηκα πρώτα. 222. Έχουμε τη φίλη μας την Γιώτα Μιτζιόρη. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 706. Το καλά της οικογένειας γίνεται δικό σας. Θεσσαλονίκη λοιπόν αυτό το διάστημα, μετά Αθήνα και το ταξίδι μόλις τώρα ξεκίνησε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς μας ήρθες στα τελειώματα, αλλά θα σε αξιοποιήσω κάποια στιγμή. Και επειδή όλα τα πράγματα είναι κύκλος στη ζωή, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Μπορεί κάποια στιγμή η Κατερίνα να ξανάρθει στο free fall ή το free fall να το γυρίσει στο τραγούδι. Έτσι δεν είναι, Χρήστο, που παίζεις μουσική εσύ τόση ώρα. Ναι, ναι. Καληνύχτησε το φιλοθεά με κοινό σου. Καληνύχτα, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Την επόμενη φορά με πιο πολύ ενέργεια. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σε είδα έστω και για λίγο. Έχεις εδώ ένα. Τι φιλί? Ένα μικρό φιλάκι. Εντάξει, θα μου δώσεις και εσύ ένα λίγο μεγαλύτερο μετά. Και ένα μεγάλο φιλί σε όλους εσάς. Αύριο Φάτσαμπουκ, 11 και 4 και Σάββατο στις 5. Free Fall ξανά την Τρίτη. Την Τρίτη, με Δημήτρης Καρμούτσο στο στούντιο, όπου έχουμε να μαγειρέψουμε. Ο τελευταίος λόγος από την Κατερίνα Λιόλιου που κλείνει αυτή την εκπομπή. Παρακαλώ, στην κάμερα σου. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Καλά μου φρυφολάκια. Μπράβο, Κατερίνα! Φιλιά πολλά! Πάλι free fall. Θάλασσα. Όμορφη θέα. Αριλάου. Καραμπουρνάκι. Άγιος Δημήτριος και Δημήτρια. Άνω πόλη. Αριστοτέλους. Κρίνη. Η Ροτόντα. Κοντά στη Χαλκιδική. Όλα. Ποτάκι στη Βαλαωρίτου. Καλοντημένος κόσμος. Ωραίες φάτσες. Παιδικοί έρωτες. Έχουμε